πλούσια σε παρασκήνιο και προσκήνιο ήταν η εκδήλωση του Χάρη Σιανίδη. Κάθε πρόσωπο και ένα ρεπορτάζ. Η Μιμή Ντενίση πέταξε τη σπόντα ότι η κρίση, πέρα από τις δυσκολίες της ανεργίας, έχει κάνει και ένα καλό στον τομέα του θεάτρου. Ο κόσμος ξεκαθάρισε ποιοι είναι οι πραγματικοί στάρ από τις δίθεν δίδες. Ο κόσμος θα θέλει αυτά τα μηνύματα να τα πάρει. Βαρέθηκε τη σαχλαμάρα και το lifestyle και το δεν ξέρω τι. Θέλει πιο ουσιαστικά πράγματα. Και όποιος το καταλάβει θα μείνει. Όποιος μείνει στο lifestyle και ας είμαι ωραίος και δεν χρειάζεται να έχω κανένα προσόν, bye bye. Η ίδια άλλωστε έχει ζήσει το lifestyle στις δόξες του, αλλά και το χαμένο του μεγαλείο σε περίοδο κρίσης. Σε αυτή την παγίδα του κακού lifestyle δεν έπεσε ποτέ. Τηλεφωνάει ο καθένας που είναι λίγο επώνυμος σε ένα φωτορεπόρτερ και λέει «Είμαι στην παραλία, είμαι στη Λαϊκή». Δηλαδή έγινε μια γελιότητα. Να την έχεις την προβολή, μη πέρα, να την έχεις για μια δουλειά. Να την έχεις και σε ένα κοινωνικό γεγονός. Βάφτισες το παιδί σου, αλλά όχι το πήγες βόλτα στο πάρκο, ούτε πήγες να κολυμπήσεις την παραλία.